Χίλιες φορές μας είχε πει ο παππούς την ιστορία για την παράξενη μοίρα τους. Να πελεκάνε αιώνες τώρα το δέντρο που στηρίζει τον απάνω κόσμο και να το ρίξουν χάμω πλαφ σαν άδειο μπαλόνι. Χω, 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 γέλαγε ο παππούς μου. Χω, 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 γελάγαμε κι εμείς. Γιατί τους φανταζόμασταν εκεί κάτω στα έγκατα της γης να κόβουν οι έρμοι και να τραγουδάνε με τις γαϊδουροφωνάρες τους. Κόρε βριονάκι μου κι η ώρα πλησιάζει, Χριστούγεννα σηκώνουνε το αίμα μας και βράζει. Κόρε βριονάκι μου κι η ώρα πλησιάζει, Χριστούγεννα σηκώνουνε το αίμα μας και βράζει. Κόρε βριονάκι μου κι η ώρα πλησιάζει, Χριστούγεννα σηκώνουνε το αίμα μας και βράζει. Οι κακοί άνθρωποι τους φοβούνται και τους ηχαίνονται, γιατί η ασχήμια των γαλλικάτζαρων τους θυμίζει τη δικιά τους την ασχήμια. Οι γαλλικάτζαροι πάλι το έχουν υπόψη τους και αυτούς ειδικά τους ανθρώπους διαλέγουν πάντα για να τους κάνουν τα νεύρα φυτίλια. Μάλιστα, η μόνη τους διασκέδαση είναι να ανεβαίνουν κάθε Χριστούγεννα πάνω στη γη και να δημιουργούν έκριθμες καταστάσεις.